στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένας μικροσκοπικός πίνακας με τίτλο «Η αιμονή της μνήμης» ή «Τα εύκαμπτα ρολόγια» ενός εκκεντρικού Ισπανού σουρεαλιστή ζωγράφου του Σαλβαδόρ Νταλί. Γιατί είναι τόσο δημοφιλής αυτός ο πίνακας και όλοι θέλουν να τον δουν? Είμαι ο Αριστόκλητος και βλέπεις το κανάλι Παίζει Δια το Τεφλόν. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κόκκινο κουμπάκι και μετά κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για τα νέα μας επεισόδια. Οι ειδικοί λένε ότι για τον συγκεκριμένο πίνακα ο Νταλί επηρεάστηκε από τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Επίσης, οι ειδικοί λένε ότι επηρεάστηκε από την θεωρία της ψυχανάλυσης του Φρόιντ. Ο Νταλί πάλι είπε ότι η έμπνευση για τον πίνακα ήταν έναν γαλλικό τυρί καμαμπέρ που είχε παρατηρήσει να λιώνει στον ήλιο. Ο Νταλί ήταν κεντρικός. Ο Νταλί ήταν ιδιαίτερος. Ο Νταλί ήταν αστείος. Ωστόσο, αυτό το έργο τέχνης προκαλεί σχεδόν και 100 χρόνια τώρα νέα επιχειρήματα και ερμηνείες. Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε τι είναι ο σουρεαλισμός. Ο σουρεαλισμός λοιπόν είναι κάτι πέρα από την πραγματικότητα και έχει να κάνει με το ασυνείδητο, παραδείγματος χάρη τα όνειρα που βλέπουμε. Κύριος εκφραστής του σουρεαλισμού ήταν ο Σαλβαδόρ Νταλί. Αυτός δεν έγινε σουρεαλιστής, γεννήθηκε σουρεαλιστής και ζωγράφιζε τα όνειρά του. Ο πίνακας λοιπόν δείχνει ένα φυσικό, ρεαλιστικό τοπίο με φωτεινά χρώματα στα βράχια και τον ουρανό και σκοτεινά το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας. Μάλιστα λένε ότι είναι μια πραγματική έρημος κοντά στην Καταλωνία της Ισπανίας που έμενε ο Νταλί. Βλέπουμε ακόμα πέτρες και ένα κομμένο κλαδί. Τα αντικείμενα τώρα. Βλέπουμε ένα τερατόμορφο ζώο που έχει χαρακτηριστικά πάπια στο κεφάλι και ανοιχτό ράμφος και κορμό ψαριού στην ουρά. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι είναι και η αυτοπροσωπογραφία του Νταλί που κοιμάται. Στο κεφάλι μάλιστα φαίνονται και τα μουστάκια του Νταλί. Τρία παραμορφωμένα ρολόγια που δίνουν έτσι την αίσθηση της ευκαμπτότητας και ένα ρολόι κανονικό με καπάκι. Ας προσπαθήσουμε τώρα να δώσουμε μία από τις πολλές ερμηνείες που έχουν δώσει στον πίνακα. Ο πίνακας ίσως δείχνει μία ονειρική κατάσταση του καλλιτέχνη. Τα ρολόγια τι ώρα δείχνουν? Τα χρώματα τι αίσθηση δίνουν? Ανατολής ή δύσης του ηλίου? Πότε λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι παρουσιάζεται το όνειρο του καλλιτέχνη? Βράδυ πρωί. Η φύση τώρα απεικονίζεται με δύο μορφές. Έχουμε τη ζωντανή που είναι η παραλία και η θάλασσα και τη νεκρή που είναι το ψόφιο ζώο, τα μυρμήγκια και το κομμένο κλαδί. Είναι φανερή λοιπόν η επίδραση της θεωρίας του Φρόιντ καθώς συνυπάρχουν αντιθετικά στοιχεία αρχή της ζωής και τέλος της ζωής μέσα σε μια ονειρική κατάσταση του καλλιτέχνη. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για αυτήν τη σύνθεση. Τα τέσσερα ρολόγια μπορούν να ερμηνευτούν οι αναμνήσεις μας, τον χρόνο δηλαδή που νοσταλγούμε. Τα ασημένια ρολόγια μπορεί να συμβολίζουν τα περασμένα χρόνια. Το ένα βρίσκεται πάνω σε ένα κομμάτι κλαδί και το άλλο βρίσκεται στη λευκή επιφάνεια που μπορεί να είναι και η προσωπογραφία του Νταλί. Το ρολόι εδώ μπορεί να είναι ένα βάρος για τον καλλιτέχνη, αλλά μπορεί όμως να είναι ίσως και μια κουβέρτα που τον σκεπάζει και τον κάνει να νιώθει ασφάλεια. Το χρυσό ρολόι είναι και αυτό παραμορφωμένο, όχι όμως όλο, και μπορούμε ίσως να το ερμηνεύσουμε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Υπάρχει όμως εδώ και μια μύγα. Τι να συμβολίζει άραγε? Ίσως μια πνευματική παρακμή.
Το τελευταίο ίσως είναι οι αναμνήσεις που έχει κλείσει ο ζωγράφος. Τα μυρμήγκια τι να συμβολίζουν? Μάλλον τη σταδιακή φθορά των αναμνήσεων. Τα τέσσερα τώρα παραμορφωμένα ρολόγια σε διαφορετικές θέσεις συνδέουν τα στοιχεία της εικόνας με τον χρόνο, σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν για την τέταρτη διάσταση του χρόνου. Αρχή και τέλος της ζωής μέσα στο χρόνο. Είναι μια σουρεαλιστική πραγματικότητα που εκφράζεται εικαστικά στον πίνακα του Νταλή, η αιμονή της μνήμης ή τα εύκαμπτα ρολόγια. Εσύ ποια μορφή θα έδινες στον χρόνο? Ο Νταλή του έδωσε τα λιωμένα ρολόγια. Μπορείς να το ζωγραφίσεις ή γράψ' το, ή κάν' το γλυπτό με πυλό ή όποιο άλλο υλικό θέλεις, ή παίξ' το και με το σώμα σου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά με νέα δραστηριότητα και μέχρι τότε να είσαι καλά. Και μην ξεχνιόμαστε, πάτα και το like από κάτω και κάνε και κανένα σχόλιο να χαρώ.